Κόσουν τα νησιά μας και τον Εύρο, να δώσουν τεχνογνωσία στην ελληνική συνοριοφυλακή, η οποία θα αυξηθεί, όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Ο στόχος μας, επαναλαμβάνω, είναι να αυξηθούν ραγδαία οι επαναπροωθήσεις, να αντιμετωπιστούν ανθρωπιστικά οι ευάλωτες ομάδες και στη συνέχεια να επαναπροσδιοριστεί το πλαίσιο το θεσμικό του Δουβλίνο και κάθε ευρωπαϊκή χώρα να αναλάβει τις ευθύνες που της αντιστοιχούν και η Τουρκία βεβαίως να αναλάβει τις δικές της έναντι συμφωνίας. Θα τρέξουμε λίγο τις απαντήσεις στο μεταναστευτικό, γιατί νομίζω ότι είναι κρίσιμο και το θέμα της αναθεώρησης, μιας και σας έχουμε εδώ. Ναι. Εσείς, κύριε Στυλιανίδη, που είστε ο πρόεδρος της Επιτροπής. Κύριε Μπουρνούς, το δικό σας σχόλιο. Αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη θέση του κυρίου Στυλιανίδη. Δεν είμαι καθόλου δύσκολη θέση. Το πρόβλημα είναι δύσκολο και το ξέρετε καλύτερα από όλους. Αν αφήσατε να ολοκλήρωνα τη φράση μου, θα καταλαβαίνατε. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν τη δύσκολη θέση του κυρίου Στυλιανίδη, γιατί συζητούμε γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα. Και γιατί είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο δυστυχώς το κόμμα του, με πρώτο το σημερινό πρωθυπουργό, προεκλογικά έπαιξε ένα παιχνίδι. Όχι ο κύριος Μητσοτάκης προς το πρώτο σκέλος, την κινδυνολογία στις τοπικές κοινωνίες. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν πολύ προσεκτικός, κύριε Πουνού. Παρ' όλα αυτά, σας υπενθύμησα τις δηλώσεις της ΣΑΜΟΥ και μετά. Ναι, αλλά θέλω να σας πω, εσείς προτείνατε και προτείνετε και σήμερα στο Σύνταγμα να δώσουμε δικαίωμα ψήφου σε όλους αυτούς τους πληθυσμούς, λοιπόν, χωρίς να έχουν πάρει την ελληνική ηθαγένεια. Να τελειώσω λίγο. Αυτό δείχνει τη διάθεσή σας. Είναι λοιπόν δύσκολη η θέση του κυρίου Στυλιανίδη, γιατί το κόμμα του προεκλογικά επένδυσε με πλήστο λαϊκισμό στην κινδυνολογία και στην ξενοφοβία. Καλά, τώρα στο και λαϊκισμό. Τώρα καλείται να διαχειριστεί μια κατάσταση την οποία τη διαχειρίζεται με το χειρότερο τρόπο. Ό,τι και αν λέει ο κύριος Στυλιανίδης, οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Μα τους αριθμούς κληρονομήσαμε και τους μειώνουμε. Τον Ιούλιο κληρονομήσατε εσείς δίνετε 15.000 ετούντες άσυλο στα νησιά και αυτή τη στιγμή είναι 37.000. Ο κόσμος στην καθημερινότητά του στα νησιά καταλαβαίνει αυτό, κύριε Στυλιανίδη, ότι αυτή με τη διαχειριστική σας ικανότητα και εσείς την ακροδεξιά σας λαϊκή στιγμή. Ένα λεπτό τώρα. Γιατί φεύγετε από τα όρια. Του προβλήματος, δεν λέω για σας προσωπικά. Δεν υπάρχει προσωπικό. Εκπροσωπούμε ένα χώρο. Η μετριοπάθεια του κ. Μητσοτάκη. Μας έλεγε προεκλογικά ότι η αύξηση των αφήξεων οφείλεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τις εκλογές ανακάλυψε γεωπολιτικούς λόγους. Δεν μπορεί να ξαναλέει τα ίδια ψέματα. Δεν είναι ψέματα. Ότι θα διαχειριστεί καλύτερα τα θαλάσσια σύνορα και να φτάνει ο κύριος Στεφανής, με συγχωρείτε, να μιλάει για αποτροπή. Οι δημόσιες προσκλήσεις. Ενώ ξέρει ότι αυτό απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο. Οι δημόσιες να μας εξηγήσει. Και κύριε Στυλιανίδη, να μας πείτε. Προσκλήσεις γίνανε είστε από με τον Άδωνη Γεωργιάδη και το να τους κάνουν τη ζωή δύσκολη. Είστε με τη δήλωση του Πλεύρη το 2011 ότι πρέπει να έχουμε νεκρούς στη θάλασσα. Κύριε Μπουρνούς, αφήστε να μας πείτε, είναι βουλευτή σας σήμερα. Δεν αφήνω τίποτα. Υπάρχει να επιβάλλει συνενέσεις στην πολιτική και όχι αυτού του τύπου τις αντεκλήσεις. Αλλά κοιτάξτε, ρωτάω συγκεκριμένα πράγματα. Τι θα πει αποτροπή. Αποτροπή θα πει να μην περνούν τα ελληνικά σύνορα. Αλήθεια, τα θαλάσσια. Και πώς θα το κάνετε καλύτερα. Ξέρετε πώς. Πώς. Θα πρέπει η αποτροπή να γίνεται με ελληνικό λιμενικό, με Frontex και ακόμα και τον Άτσο. Πριν φύγετε από τις ακτές, κύριε Μπουρνούς. Καλή τύχη στο να πείσετε στις τουρκικές αρχές. Εντάξει, θα το πείτε ψέματα στο αφήσουμε λίγο. Εγώ δεν δέχομαι τους χαρακτηρισμούς. Κάνουμε μια ωραία κουβέντα. Δεν δέχομαι τους χαρακτηρισμούς. Και κυρίως τα αυθαίρετα συμπεράσματα. Ποια ακροδεξιά. Εδώ σας είπα, εσείς θέλετε να τους δώσετε δικαίωμα ψήφου, όλοι οι δήμαρχοι στην Ελλάδα να εκλέγονται από αυτούς. Είναι δυνατόν. Αυτό δεν είναι πρόσκληση. Σας έχει παρετηθεί και ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, που δεν προέρχεται από το χώρο μας, κύριε Στυλιανίδη. Δεν μπορείτε να μαζέψετε το χάλι που δημιουργήσατε. Το χάλι το δημιουργήσατε εσείς και εμείς καλούμαστε να το διαχειριστούμε. Κάνετε τώρα φυλακές 5.000 εκατομμύρια. Πόσες φορές θα το πω, κυρία Κομινάκα. Ναι, ανεβαίνουν οι τόνοι, αλλά τελικά κανένας δεν διευκρινίζει.